Είπαμε, παιδιά, την περασμένη φορά ότι τα επαγγελματικά σωματεία των τεκτόνων διεδέχθησαν οι accepted masons, δηλαδή εκείνοι οι τέκτονες που ήσαν αποδεκτοί. Το λέγαμε μια περασμένη φορά αυτό. Δεν έχει μεταφραστεί όλο, γι' αυτό σας το λέγω έτσι. Δηλαδή μέλη που εγίνονται δεκτά, πώς να το πούμε επίτιμα μέλη. Ας το πούμε κάπως, γιατί πολλές φορές υπάρχουν επαγγελματικά σωματεία τα οποία δέχονται, όχι βεβαίως αυτού του επαγγέλματος ανθρώπους, αλλά επειδή αυτοί προσέφεραν κάποιες υπηρεσίες, γίνονται επίτιμα μέλη αυτών των σωματείων. Ας το πούμε λοιπόν επίτιμα μέλη, κάπως έτσι. Οι οποίοι αυτοί εισήγαγον στα τεκτονικά αυτά σωματεία, επαγγελματικά πάντοτε, πολιτικοφιλοσοφικές θέσεις. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Και ότι ο γνωστικισμός, για τον οποίο μιλήσαμε εκτενώς πέρυσι σε πολλά μαθήματα, επεκράτησε κυρίως μέσα στα σωματεία αυτά, είτε προερχόμενος από την Καμπάλα, Καβάλα, με δύο βήτα γράφεται, που είναι εβραϊκή παράδοση, έτσι λέγεται Καμπάλα, θα πει παράδοση των Εβραίων, είτε από άλλο δρόμο μπήκε ο γνωστικισμός μέσα εις αυτά τα επαγγελματικά σωματεία, τα οποία βεβαίως σιγά σιγά έπαυσαν να είναι επαγγελματικά και πήραν άλλη μορφή, άλλο χρώμα. Βασικό έμβλημα των τεκτόνων είναι το γράμμα Ζ ή Τζ ή Γ, γιατί προέρχεται από την ελληνική λέξη γνώσης, ελληνικοτάτη λέξη αυτή, η οποία δεν μετεφράστηκε, αυτό το λέγαμε την περασμένη φορά, παρά έμεινε γνώσης, δηλαδή γνώσης, και γράφεται με το Ζ αν στη γαλλική, με το Τζ αν στην αγγλική, και τοποθετείται αυτό το γράμμα μέσα σε έναν σε ένα φωτοβόλο αστέρι. Αυτό αποτελεί ένα βασικό έμβλημα, μαζί με κάποια άλλα που θα τα πούμε, της μασονίας. Οι γνώσεις, λέγαμε παλιότερα, είναι μια μυστική θρησκεία με έντονο φιλοσοφικό χρώμα, δηλαδή αυτό που λέμε γνωστικισμός. Αν θέλετε, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα κράμα ο γνωστικισμός φιλοσοφικό-θρησκευτικών θέσεων, και έτσι και εις τον μασονισμό επικρατεί αυτή η γνώση, που είναι συγκερασμός πολλών θρησκευτικών θρησκειών, κατά κανόνα δε εξάλλου ή έτσι είναι φυσικών θρησκειών, γιατί δεν υπάρχουν παρά μόνο ο χριστιανισμός στην εξαποκαλύψεως και ο Ιουδαϊσμός, ο οποίος δεν είναι παρά ο μισός χριστιανισμός. Αυτό είναι ο Ιουδαϊσμός. Παλαιά Διαθήκη είναι η μισή, θα λέγαμε, αποκάλυψης του Θεού, διότι οι Ιουδαίοι κάπου σταμάτησαν. Κατά τα άλλα είναι εξαποκαλύψεως θρησκεία 100%. Έτσι ήταν αυτός ο συγκερασμός φυσικών θρησκείων και φιλοσοφικών συστημάτων, ώστε να θεωρείται ένας θρησκευτικο-φιλοσοφικός συγκριτισμός. Το κρι πάντα με ήττα. Στις στοές ακόμη προσετέθησαν θέσεις μυστηριακών θρησκειών, τόσο της Ελλάδος, από την αρχαία Ελλάδα, όπως τα ελευσίνια μυστήρια και τα ορφικά, όσο και της Αιγύπτου και των Ινδιών, όπως το μυστήρι, τα μυστήρια της Ίσιδος κλπ. Έτσι διαμορφώθηκε ο μασονισμός σε μία συγκριτιστική θρησκεία. Υπογραμμίζω, τελικά διαμορφώθηκε από το 1717, που λέγαμε την ιστορία του μασονισμού, διαμορφώθηκε σε μία
συγκριτιστική θρησκεία. Υπογραμμίζω το θρησκεία. Δηλαδή ο μασονισμός, παιδιά, είναι θρησκεία. Για να το καταλάβετε. Είναι θρησκεία. Είναι κάτι το οποίο αποποιούνται με κάθε τρόπο οι τέκτονες. Αλλά προδίδονται από την ίδια τη διδασκαλία τους. Γιατί απλούστατα, τη στιγμή που εισαγάγουν Θεόν, όχι τον Θεό εκείνων που πιστεύουν τα μέλη, αλλά εισαγάγουν Θεόν, καινούριον Θεόν, με άλλες διαστάσεις, αυτομάτως γίνεται θρησκεία. Διότι πόσα σωματεία έχουμε στην Ελλάδα, επί παραδείγματι, σωματεία εμποροϊπαλλήλων, έχουμε τσαγκαράδων, χριστών, ό,τι θέλετε. Ο καθένας βεβαίως πάει στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, είναι χριστιανός, βαφτίστηκε, δεν έχουν να κάνουν με τον Θεό, εκτός αν πούν βέβαια εκείνο το πρώτο Θεός θα κάνουμε αυτό το έργο. Αλλά να εισαγάγουν μέσα στο σωματείο τους μία καινούρια θεότητα και να δημιουργήσουν σχέσεις με αυτήν την θεότητα, πέστε μου ποιο άλλο σωματείο το έχει αυτό? Κανένα. Αν λοιπόν οι τέκτονες εισαγάγουν μία θεότητα, αναμφισβήτητα και πάση φάνερα είναι θρησκεία. Το υπογραμμίζω και το ξαναλέω πολλές φορές, διότι αυτοί πεισματικά το αρνούνται, αλλά πεισματικά θα επιμείνουμε σε αυτό, διότι δεν είναι μία φιλοσοφικο-φιλανθρωπική οργάνωση όπως διατείνονται, αλλά είναι μία θρησκεία. Αυτό ακριβώς θα καταδείξουμε ότι είναι θρησκεία και θα φανεί ανάγλυφο αυτό. Έτσι έχει αυτή η συγκριτιστική θρησκεία των μασόνων, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, όλα δηλαδή τα στοιχεία μιας θρησκείας. Και ξέρετε ότι στην θρησκεία, σε μια θρησκεία, για να χαρακτηριστεί κάτι ότι είναι θρησκεία, υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ο Θεός. Το δεύτερο σημείο είναι ο άνθρωπος. Και το τρίτο σημείο είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτά τα τρία είναι. Το υποκείμενο, το αντικείμενο και η μεταξύ των σχέσεις. Θα το λέγαμε αλλιώτικα. Έτσι, τον άνθρωπο τον έχουμε. Θεό εισαγάγομαι. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, του οποίου τα αρχικά, των οποίων λέξεων τα αρχικά φτιάχνουν την συνδυμημένη λέξη ματς. Ματς. Και όταν γίνεται η μίηση, για την οποία θα μιλήσουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτή τη γεφύρωση σχέσεων. Όσο έχουμε μίηση των μασονισμών, έχουμε, θα το δείτε. Έχουμε τον άνθρωπο, έχουμε. Έχουμε και τον μία καινούργια θεότητα, έχουμε. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Τι θα τη μίηση? Η γεφύρωση, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Τον άνθρωπο και τον Θεό. Τι άλλο θέλουμε? Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μίας θρησκείας. Σαφώς, σαφέστατα. Βέβαια, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, μπορεί να λέγουν ό,τι θέλουν, αλλά όμως ο απλός λαός που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, βέβαια δεν θα μπορούσε αυτό ποτέ να το αντιληφθεί. Από μία εφημερίδα αυτών των ημερών μου την έδωσαν, και ένας μεγάλος διδάσκαλος του μασονισμού, Έλληνας, ο Μανέας συγκεκριμένα, λέγει: ο Ματ είναι Θεός. Το βλέπετε? Ο Ματ είναι Θεός. Καλά, λέει, πως? Λέτε ότι είστε χριστιανοί. Ναι, αλλά όταν λέγει θα βρεθούμε με άλλους οι οποίοι δεν έχουν αυτό που λέμε εμείς πατήριος και Άγιο Πνεύμα, τότε μιλάμε για ένα γενικό Θεό. Και τότε δεν μαλώνουμε για το θέμα αυτό, μιλάμε όλοι για αυτόν τον γενικό Θεό. Δηλαδή έναν πλασματικό Θεό θα τους λέγαμε. Ή ότι είναι η Εσπεράντο, μια γλώσσα η οποία θα ίνωνε όλους τους ανθρώπους να τους κάνει να συνεννοηθούν. Είναι μία απάτη. Δεν πιστεύουν παρά στον Μάτι.
Και αυτό το οποίο που σας είπα και είναι γραμμένο σας στην εφημερίδα, το διάβασα, είναι, σας ξαναλέγω, μία απάτη, είναι ένα ψεύδος. Πιστεύουν εις τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Με σαφήνεια το λέμε αυτό. Και ποιος, παρακαλώ, είναι αυτός ο μέγας αρχιτέκτονα του σύμπαντος? Δεν είναι δύσκολο να το διακρίνουμε ότι είναι αυτή η κτήση. Δηλαδή ένας πανθεϊσμός. Με σαφήνεια έχουμε έναν πανθεϊσμό. Ειδικότερα είναι ο ήλιος, ο οποίος βεβαίως είναι ένα κτίσμα. Όταν είπα κτίσει δεν έκανα λάθος, αλλά ειδικότερα είναι ο ήλιος, ο οποίος αρχιτεκτονεί την ζωή και τα πάντα. Σκεφτήκατε, αν δεν έχουμε τον ήλιο, τι θα γινόμαστε? Αν ξέραμε ότι δεν θα ξανά ανατύλει πλέον ο ήλιος, τι θα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Θα θρυνούσαμε, θα οδυρώμεθα. Αλλά έχουμε την ελπίδα ότι αύριο το πρωί πάλι θα ξαναβγεί ο ήλιος και θα συνεχιστεί η ζωή. Ώστε λοιπόν ο ήλιος είναι ο χορηγός της ζωής. Αυτός που τρέφει τα πάντα, ζωογονεί τα πάντα και κυρίως τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός. Βέβαια είναι καθαρή η ειδωλολατρία, πέρα για πέρα, δεν θέλει φιλοσοφία. Και επειδή εσείς είσαστε κάτω από την επίδραση της χριστιανικής διδασκαλίας, δυσκολεύεστε να το δεχτείτε αυτό. Όταν μάθει κανείς όμως πιο πολλά γράμματα, τυφλώνεται περισσότερο. Δηλαδή τι γίνεται, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι κάποτε αρχίζει να λέει, να χάνει την όρασή του, την πνευματική του όραση, και να λέγει δεν υπάρχει κάτι παραπέρα από τον ήλιο παρά είναι αυτός ο ήλιος. Δεν υπάρχει κάτι παραπέρα από την κτήση παρά αυτή η κτήση. Αυτή είναι ο Θεός. Κτήσεις ίσον ο Θεός. Και Θεός ίσον η κτήση. Το παν είναι Θεός. Και ο Θεός είναι το παν. Παν θεϊσμός. Έτσι και κανείς χάσει από τον οπτικό του ορίζοντα τον αληθινό Θεό, παιδιά, και δεν είναι καθόλου δύσκολο, εάν έχει πρωτίστως χαλαρές, θα λέγαμε, θέσεις επάνω στον χώρο της ηθικής. Δεν αργεί να χάσει και την πίστη του ακόμα. Δηλαδή την πίστη σε έναν εκτοκοσμικό Θεό, σε έναν Θεό που αποκαλύπτεται, σε έναν εξωκοσμικό που η ουσία του Θεού δεν ταυτίζεται με το σύμπαν, με την φύση. Και ποιος είναι ο Θεός ήλιος για μας τους Έλληνες? Δεν είναι παρά ο Θεός Απόλλων, ο Απολλίων, από το απόλυμη που θα πει καταστρέφω. Ή ακόμη και ζωογονό. Ο ήλιος, κατά αναλογία, μάλιστα στον Όμηρο, κάπου δεν θυμάμαι, στην Ιλιάδα, στην Οδύσσια, μάλλον στην Ιλιάδα δεν θυμούμε, που ο ήλιος, ο Απόλλων, καταστρέφει με τις ακτίνες του εκείνους που ήθελε να καταστρέψει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη υπάρχει ο Απολλίων, η λέξη αυτή, και είναι από το απόλυμη, από όπου και κατάγεται, παράγεται το όνομα Απόλλων. Ο Μάτς λοιπόν είναι ο Απόλλων των Ελλήνων ως προσωποποίηση του ηλίου, εκ του οποίου και Φίβος λέγεται. Ξέρετε ότι ο Απόλλων λέγεται Φίβος, με μικρόν γιώτα και περισπωμένη. Ο τα πάντα βλέπων Θεός, μετά του τα πάντα ειδότος Θεού της Μανδύας. Το αντιγράφω από ένα παλιό αρχαιολογικό λεξικό του Ραγκαβίτη. Ο τα πάντα βλέπων Θεός, αυτό θα πει Φίβος, μετά του τα πάντα ειδότος Θεού της Μανδύας. Είναι ο Θεός της Μανδύας. Αφού όλα τα βλέπει, γιατί ο ίδιος όλα τα βλέπει, ουδέν κρυπτών λένε υπό τον ήλιον. Είναι σαν παροιμία αυτό, κουβέντα, παροιμία. Έτσι λοιπόν ο ήλιος τα βλέπει όλα, ο Θεός τα ξέρει όλα, και συνεπώς εφόσον είναι και Θεός γνώσεως, τα πάντα ειδότος Θεού, όλα τα γνωρίζει, έτσι μπορεί και να δίνει και χρησμούς. Γι' αυτό και ήτο αφιερωμένο το μαντίον των Δελφών εις τον Απόλλωνα των Φίβων. Είναι ακόμη ταυτόσιμος ο Μάτς με τον
Όσιριν, θεών ηλίων των Αιγυπτίων. Η θεοποίηση ακόμα του ηλίου γίνεται στους τέκτονες με μια ιστορία η οποία είναι πραγματική, αλλά απλώς την αλληγορούν για να εκφράσουν τον ήλιον, τον θεόν ήλιον. Είναι η ιστορία του Χιράμ, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενώς όταν θα μπούμε εις τον τρίτον βαθμό μνήσεως, και δεν είναι τι άλλο παρά ένα ιστορικό πρόσωπο ή το Σύρος, ο οποίος συνεργάσε με τον Σολομώντα προκειμένου να νοικοδομηθεί ο ομώνυμος ναός. Και εκεί δεν γράφει τίποτα άλλο η Παλαιά Διαθήκη παρά μόνο αυτό για τον Χιράμ. Μόνο αυτό γράφει, τίποτα άλλο δεν γράφει. Και εκεί θα δούμε ότι αυτοί μυθολογούν το πρόσωπο αυτό που είναι ιστορικό, και με τον τρόπο αυτόν εκφράζονται δια των ήλιων. Αλλά δεν θα πω τώρα τίποτε, για να δείτε όταν θα φτάσουμε στον τρίτο βαθμό νήσιο πως ακριβώς τοποθετούνται πάνω στις κινήσεις του ηλίου κατά το χειμερινό και το θερινό ηλιοστάσιο. Έτσι τι βλέπει κανένα, η θρησκεία των τεκτώνων, η θρησκεία καταρχάς, επιμένω και το ξαναλέγω, είναι καθαρό θυσιολατρική, δηλαδή ειδωλολατρική, αφού ο Θεός είναι ο ίδιος. Ξέρετε ότι μια θρησκεία κρίνεται από τον Θεό, διότι ο άνθρωπος πάντα είναι σταθερό αντικείμενο, μια σταθερή θέση. Είτε είμαι Μωαμεθανός, είτε είμαι χριστιανός, είτε είμαι ειδωλολάτρης, ή ό,τι είμαι εγώ άνθρωπος. Είναι ένα σταθερό σημείο. Εκείνο που αλλάζει, ανά πάσα στιγμή, είναι του ποιος είναι ο Θεός. Άμα λοιπόν ερωτήσουμε σε αυτό το θρήσκευμα πώς εννοείται ο Θεός, βγάζουμε συμπεράσματα. Εξάλλου οι ίδιοι τέκτονες λέγουν ότι ο μασονισμός, όπως σας έλεγα στην ιστορία του μασονισμού εκεί τη σύντομη, είναι κατευθείαν απόγονος των Αιγυπτιακών μυστηρίων. Όπως λέγει ο Λετ Πίτερ, ότι το περίχρον εργαστήριον της μασονικής το Α δεν είναι τι άλλο η μήτα πύλεα και εσκιάδε των δριών και των κέδρων των Ίνδιων και τα άγνωστα βάθη των πυραμίδων και εκρύπτε των μεγαλοπρεπών ναών της Κύπηδας. Νιάου νιάου τα κερανή. Είναι τόσο απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτά δε που σας λέγω είναι όλα παρμένα από τα τυπικά του. Μην νομίζετε ότι είναι φαντασιοπληξίες των απ' έξω, των βεβήλων όπως μας λέγουν. Είναι βασισμένα επάνω στα τυπικά των τεκτώνων και μάλιστα επισήμων προσώπων που συνέταξαν αυτά, κυρίως Ευρωπαίων. Ακόμη η Στοά ανατολικά, όπως εμείς έχουμε το τέμπλο, βέβαια δεν υπάρχει εκεί παρά είναι ο τείχος κατευθείαν, και πρέπει να σας πω ότι η Στοά δεν είναι παρά μία απομίμηση του ναού του Σολομώντα. Έχει πρόναο, λυπούμε που είχα και έναν τρόπο να σας τα δείξω αυτά σαν διαγράμματα. Έχει πρόναο και ο πρόναος έχει πολλά διαμερίσματα για τις μοιήσεις, χρειάζονται αυτά. Και πριν μπούμε στον κυρίως ναό, υπάρχουν δύο στήλες. Η στήλη, A, B, C, D, E, F, Z, A, I, Z, Z. Η στήλη Z, όχι Z, Z, όχι Z, Z. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό το λέγαμε γιόνι εμείς γράφοντας, ξέρω εγώ, στην μετρολογία. Το Z. Και η άλλη κολόνα λέγεται, η στήλη λέγεται B. Β. B. Βοάζ. Βοάζ. Θα σας τα πω όμως άλλη φορά αυτά. Είναι οι δύο κολόνες που υπήρχαν στο ναό του Σολομώντος, που γίνεται λεπτομερή περιγραφή εις τα βασιλειών εκεί
Κατά απομίμηση λοιπόν του ναού του Σολομώντος γίνεται ο μασονικός ναός. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι θεωρούν δικαιωμά του, αλλά κατά πόσο είναι άλλη παράγραφος, θεωρούν πατρονάτων και των Σολομώντων. Έτσι στο βάθος του ναού που λέγεται Ανατολή, διότι είναι προσανατολισμένος ο χώρος και έχουμε στην Ανατολή τη Δύση, το Βορρά και το Νότο. Υπάρχει σημασία, διότι σε αυτό των χώρων των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος κινείται ο Μάς, κινείται ο Ήλιος. Σημειώσατε ότι δύο φορές τον χρόνο τα δύο θα λέγαμε τις δύο ησημερίες της ανοίξεως και της, του φθινοπόρου, οι τέκτονες παραθέτουν γεύμα προς τιμήν του Μα, δηλαδή του Ηλίου, επειδή έχουμε ησημερία. Έτσι στο βάθος του ναού, δηλαδή στην ανατολή του ναού, είναι μόνο δύο εικόνες, η εικόνα του Ηλίου και η εικόνα της Σελήνης. Πολύ συχνά δημοσιεύονται φωτογραφίες που ίσως να έχετε δει ή να με θυμόσαστε θα ειδείτε. Είναι πολύ απλό, που σημαίνει ότι αυτά τα δύο ουράνια σώματα λατρεύουν τον Ήλιον και τη Σελήνη, που κατά τους αρχαίους Έλληνες η Σελήνη ήταν αδελφή του Ηλίου. Ο Θεός Ήλιος, εδώ να προσέξετε για να δείτε πώς τοποθετούνται, δηλαδή ο Μάτς γονιμοποιεί τη γη. Δεν έχω όλη σημασία ότι ο Θεός είναι αρσενικού γένους, χωρίς βεβαίως να λέμε ότι τουλάχιστον στην πίστη, στην εξαποκαλύψεως είναι αρσενικού μεν γένους, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια γονιμότητα. Ενώ στους αρχαίους έχουμε θεούς και θεές, γιατί μιλάμε για μια γονιμότητα. Έτσι λοιπόν ο ήλιος στην ελληνική γλώσσα είναι αρσενικού γένους και η γη είναι θηλυκού γένους. Δεν είναι τυχαίο, διότι ο ήλιος ως αρσενική θεότητα γονιμοποιεί τη θεοποιημένη γη με το όνομα Δήμητρα ή Δημήτυρ. Δι, δέλτα ήτα, δι, θα πει γη. Δημήτυρ, η μητέρα γη. Το λέμε στην έκφρασή μας πολλές φορές. Τη μητέρα γη τον θάψαμε, τον άνθρωπο αυτόν. Τη μητέρα γη ή η μητέρα γη μας δίνει καρποφορία. Έτσι έχουμε μία γονιμότητα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θρησκεία των μασόνων, που λατρεύεται η γονιμότητα. Η γονιμότητα, καθαρή ειδωλατρική θρησκεία. Στους Αιγυπτίους, εφόσον έχουν και τα αιγυπτιακά μυστήρια, την θέση του Απόλλωνα την παίρνει ο Όσιρις, ο οποίος είναι ο θεός Ήλιος. Την θέση της Δήμητρα την παίρνει η Ίσις, της Ίσιδος, γιώτα γιώτα, ψηλή οξία, Ίσις. Και από τον Όσιρη και την Ίσιδα γεννήθηκε ο Όρος. Το πρώτο είναι ωμέγα, δασία και περισπομένη, ο Όρος. Ήτο μία θεότητα, στην πραγματικότητα όμως είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, κοιτάξτε να είδετε, ερμηνεία, το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Από την γονιμοποιώ ενέργεια ηλίου και γης. Αυτό που θα το λέγαμε και μια άλλη γλώσσα, όχι στη γλώσσα την μυστηριακή, τη θρησκευτική, αλλά στη γλώσσα της επιστήμης. Θα το λέγαμε η αυτόματος γένεση της ζωής, των ειδών και του ανθρώπου. Η αυτόματος γένεση. Κάτι δηλαδή που κάτω από την επίδραση των ηλιακών ακτίνων η ύλη αρχίζει κάποτε να παρουσιάζει φαινόμενα. Φαινόμενα ζωής. Αυτό ερμηνεύουν. Και το φαινόμενο αυτό, παράλληλα με μια επιστημονική παρατήρηση που μπορούμε να έχουμε, το κάναμε γεγονός λατρείας. Και γεγονός, προσέξτε, μοιήσεως.
Μην νομίσετε, μέχρι σήμερα σας έλεγα σε ένα θέμα πέρυσι, το τελευταίο ήταν, ότι έχουμε τις λεγόμενες οργιαστικές, θα λέγαμε, θρησκείες, οργιαστικές τελετές της ειδωλατρικής θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων, που ζουν, επιζουν μέχρι σήμερα αρκετά τέτοια στοιχεία. Εδώ σε μια γειτονική μας πόλη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα θα το λέω γιατί είναι πολύ ενδεικτικό. Μάλιστα την Καθαρή Δευτέρα, τελευταίες απόκριες και Καθαρή Δευτέρα, περιφέρουν άρενα γεννητικά όργανα για να δείξουν ότι λατρεύουν. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Βαφτισμένοι χριστιανοί, τι κάνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι τα βρήκαμε, λέει. Και λατρεύεται η γονιμότητα. Αν θα πάτε στην νήσο, η αυτή η ιερά νήσο των Αθηναίων, στην Σταγιόν, όχι, στη Δήλο, συγγνώμη. Θα δείτε εκεί, θα δείτε ένα άγαλμα που έχει πολύ προβεβλημένα αυτά τα όργανα γονιμότητα, γιατί λατρεύεται. Μάλιστα υπάρχει και ένα ακέφαλον άγαλμα της Ίσιδος. Προφανώς είναι μεταγενέστερο, διότι ελατρεύεται η γονιμότητα. Βεβαίως τα πρόβατά μας να κάνουν πολλά, να γεννήσουν πολλά, τα γελάδια μας πολλά, τα παιδιά μας να είναι πολλά, τα χωράφια μας να κάνουν πολλά, σιτάρια, τα σαφίλια μας να έχουν, τα μπέλια μας να είναι πολλά, και λατρεύουμε τη γονιμότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως αυτό, και αυτό είναι το δυστύχημα. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γέννημα του ηλίου και της γης, είναι ο όρος, ο άνθρωπος οφείλει να γίνει γνώστης και μέτοχος εκείνων που τον γέννησαν και τον συντηρούν. Ποιος τον γέννησε και τον συντηρεί? Ο ήλιος και η γη. Αυτοί τον γέννησαν, αυτοί τον συντηρούν. Πρέπει λοιπόν τώρα να γίνει γνώστης, να γνωρίζει αυτά τα πράγματα και να γίνει και μέτοχος. Και αυτή η γνώση, παιδιά, είναι κατά αυτούς η αληθή σοφία, η κρυμμένη από τους βεβήλους. Τι είναι οι βέβλοι? Εκείνοι οι οποίοι αγνοούν το πράγμα. Έτσι έχουμε τα μυστήρια θερυπής στην αρχαιότητα, τα λευθύνια μυστήρια. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αναπαράσταση της γονιμότητας και μετοχή των μειωμένων, των μειωμένων εις το μυστήριο της γονιμότητας. Αυτό είπε και τίποτε άλλο. Όπως και στην Αίγυπτο. Ακόμα, η μετοχή στη θεότητα λέγεται μοίηση. Μοίηση λοιπόν είναι η εισαγωγή στη γνώση των μυστηρίων. Και μυστήριον είναι η απόκριφο διδασκαλία. Ο με μοιημένος στα μυστηρία λέγεται μύστης. Η τελετή που διεξάγεται για αυτήν την εισαγωγή στα μυστηρία λέγεται μυσταγωγία. Και η μοίηση στον μύστη χαρίζει τη βαθιά γνώση του Θεού, όπως λέγουν, και την μακαριότητα. Γιατί με τον τρόπο αυτόν μπορεί να γνωρίζει πολύ καλά ο άνθρωπος ποιος είναι ο Θεός και ο ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά αν έρθει η χριστιανική πίστη και σου ρίξει φως και δεις τι είναι αυτά, θα πεις: «Ω Θεέ μου, τύφλωση!» Από την οποία τύφλωση μας έβγαλε η αγάπη του Θεού. Αλλά το θέμα είναι μεγάλο και θα δούμε προσεχώς τον πρώτον βαθμό μοιήσεως. Είπαμε, παιδιά, την περασμένη φορά ότι τα επαγγελματικά σωματεία των τεκτώνων διεδέχθησαν οι accepted masons,